Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό το κάτι που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι ενώ είχαμε μια τελειωμένη υπόθεση, το πιθανότερο είναι ότι ξαναξεκινάμε από την αρχή. Και η ευθύνη για όλο αυτό βαρύνει απολύτως την υπηρεσία. Πρώτη φορά στα 5 χρόνια που ήμουν δήμαρχος, ευθέως καταλογίζω ευθύνες στην υπηρεσία και δεν αναφέρομαι στη σημερινή διοίκησή της. Αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα που θα πω παρακάτω και που ξεκίνησαν από το 2000. Από το 92 με την πρώτη απόφαση και προχωρώντας. Και θέτω το εξής ερώτημα. Το 2006 πήγε στο Υπουργείο η σχετική απόφαση. Όμως το Υπουργείο δεν ενήργησε. Ερώτημα πρώτον. Τι έκαναν οι αιρετοί εκείνης της περίοδου? Μη μου πείτε ότι δεν τους ξέρετε. Ποιοι είναι? Τι έκαναν? Θα απαντήσει κανείς αυτό? Ζήτημα δεύτερον. Επικαιροποιείται ξανά αυτή η απόφαση το 8. Γιατί η πολεοδομία δεν την έστειλε στο Υπουργείο? Υπάρχουν ευθύνες πολιτικές, ναι ή όχι? Δεν θα μιλήσω για άλλες, για πολιτικές μιλάω μόνο. Και ρωτάω τώρα, αυτά θα τα κάνουμε γαργαρά? Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε γαργαρά. Και έχετε ευθύνη εσείς που είστε από τον Ιδρύ και το Μεγάλα Βλάκη, από την περιοχή, αυτά τα ζητήματα να τα αναδείξετε για τις αιτίες που οδηγούν το σχέδιο σε ναυάγιο. Γιατί σε ναυάγιο θα πάει. Θα πω και παρακάτω. Έτσι ή αλλιώς πάει σε ναυάγιο. Έτσι ή αλλιώς. Αυτή είναι η γνώμη μας. Εγώ έχω λοιπόν την εντύπωση ότι τότε ό,τι έγινε έγινε εσκεμμένα. Εσκεμμένα δεν ενήργησαν μετά το 6 όταν στάλθηκε η απόφαση της πολεοδομίας. Εσκεμμένα δεν εστάλει το 8 η επικαιροποίηση της απόφασης πάνω στο Υπουργείο. Και αν τα επιχειρήματά μου είναι εύλογα και το καταλαβαίνετε όλοι, ανεξάρτητα από την όποια άποψη πολιτική μπορεί να έχετε, θα πρέπει να συμφωνήσω με τουλάχιστον σε κάτι. Ότι αυτοί που το διαχειρίστηκαν τότε, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο και παρήγαγαν αυτά τα αποτελέσματα. Η ζωή προχώρησε. Πήγαμε στο 11. Έρχεται η δημαρχία του κυρίου Αραβανή και λέει, έχω τη διάθεση να το προχωρήσω. Εγώ μέλος το συμβούλιο ήμουνα, τότε του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ, το γνωρίζω. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω την εξής ερώτηση και να επικαλεστώ και έγγραφα όμως. 20 Δεκάτου του 11, απόφαση ανάρτηση του σχεδίου του Νιντριού. Κρατήστε σας παρακαλώ την ημερομηνία. Οκτώβρης του 11 πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να αναρτηθεί το σχέδιο. Κρατήστε τώρα, είπαμε 10 του 11. Κρατήστε μια άλλη ημερομηνία. 10 του 13. 2 ακριβώς χρόνια μετά. Έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και τι απόφαση παίρνει? Απόφαση... Είναι για γέλια. Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Και ρωτάω. 11, 13. Σας προκύπτει στα σοβαρά όμως, και ρητορικά φυσικά ρωτάω γιατί δεν μπορώ να ρωτήσω έναν ένα σας. Αναρωτηθείτε μέσα σας. Σας προκύπτει από αυτό που σας αναφέρω με τις αποφάσεις συγκεκριμένες εδώ, τις έχω, πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί το σχέδιο? Δεν μιλάω τώρα για τις εισφορές αν θα γίνουν έτσι ή γκιουβέτσι. Μιλάω για την πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο, ακόμα και αν είναι το χειρότερο που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά χωρίς σχέδιο δεν γίνεται και τίποτα. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Το έχω πει 1000 φορές, θα το πω μέχρι να πεθάνω, θα το επαναλαμβάνω. Είναι προτιμότερο ένα κακό σχέδιο από μη σχέδιο.
Εμείς το πήραμε από εκεί λοιπόν που έμεινε στο τέλος του 2014 και φυσικά εδώ είναι όλες οι αποφάσεις. Κάναμε, εκφράσαμε από την αρχή την πολιτική βούλησή μας μέσα στη θητεία μας να το ολοκληρώσουμε. Και φυσικά κινούμασταν πάντα με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας. Ρώτησε πριν λίγο κάποιος, ο κύριος Σολδάτος νομίζω, γιατί επικαλούμενη μια τοποθέτηση ενός συμβούλου στη συνεδρία του 16, γιατί δεν στείλαμε για κύρωση με τον παλιό νόμο το σχέδιο. Με τον παλιό νόμο, ρώτησε ένας συνάδελφος. Αν και το ερώτημα δεν είναι σωστό, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ. Επειδή η γνώμη της υπηρεσίας ήταν ότι έπρεπε να πάμε με το καινούριο, με βάση τον νόμο πάντα. Ποιος από εσάς ως δήμαρχος, ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος, θα έχει εισήγηση για ένα θέμα τέτοιο που θέλει ειδικές γνώσεις, που μπορεί να το ψάχνεις 500 χρόνια και να μην έχεις και τη γνώση να τα αντιμετωπίσεις και να πει ότι εγώ θα επιβάλλω τη δική μου, όταν η υπηρεσία σου λέει ότι αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Και μάλιστα την απόφαση του 16 που πήραμε, την πήραμε εκ του περισσού, για να είμαστε και άντι. Το είπε νομίζω και ο κύριος Προκοπίου εισηγητικά. Δεν χρειαζόταν. Αλλά για λόγους ευαισθησίας. Φυσικά είχαν προηγηθεί, γι' αυτό όταν ο κύριος Καβαδάς μίλαγε, λαϊκή συνέλευση στον Ιντρή, παρουσία του μελετητή, παρουσία του διευθυντή τότε, του διαχειριστή μάλλον της υπόθεσης, του κυρίου Κατοπόδη, του σχεδίου εννοώ, που το έβλεπε, το παρακολουθούσε κτλ. Όπου με 50 άτομα παρόντα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και πιθανότατα έχω και φωτογραφίες από αυτή τη συνάντηση, έγινε. 9 Γενάρη. Έχει βγει και δελτίο τύπου κτλ. Δηλαδή να γίνει μια κουβέντα. Όχι εν κρυπτό, αλλά εκεί, στην κοινωνία, που όλα τα επιχειρήματα αυτά που και σήμερα λέμε υπόθηκαν. Εμείς λοιπόν, ακολουθώντας τις διαδικασίες της υπηρεσίας, ολοκληρώσαμε την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Γιατί αυτό ήταν το κύριο και το ξέρετε. Η μεταγραφή είναι το πιο εύκολο και πραγματικά ουσιαστικά με την κύρωση λες ότι έχω πράξη εφαρμογής. Εκεί λοιπόν τι ανακαλύπτουμε. Ανακαλύπτουμε ότι η υπηρεσία έκανε λάθος. Και ξέχασε ένα χαρτί. Ποιο χαρτί? Το χαρτί που πάνω στο οποίο στηρίζεται το σχέδιο. Γιατί χωρίς αυτό γκρεμίζεται το σχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η προσπάθεια που είχαμε κάνει τότε για το σχέδιο του Νιντρίου δεν ήταν μόνο για το σχέδιο του Νιντρίου, ήταν αντίστοιχη και για το σχέδιο της Λυγιάς, που πραγματικά έκανε ένα τεράστιο βήμα λύνοντας το πρόβλημα της αρχαιολογίας και έχει ανοίξει ο δρόμος πραγματικά τώρα. Με τη γεωλογική μελέτη, να έχουμε πολεοδομική μελέτη επιτέλους και στη Λυγιά. Και νομίζω ότι σε ένα χρόνο θα την έχουμε, Δήμαρχε. Αν το κυνηγήσετε κι εσείς λίγο παραπάνω. Γιατί οι υπηρεσίες έχουν και τους ρυθμούς τους. Μην το ξεχνάτε αυτό. Επειδή βλέπουμε και με κοιτάζει ο πρόεδρος περίεργα, θα πω 2-3 πράγματα για ακόμα και θα κλείσω. Ακούστηκαν διάφορα υπονοούμενα. Όχι, δεν εννοώ προσωπικά για μένα ή για εμάς για την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά υπονοούμενα του τύπου την παραμονή το πήρε ο Περιφερειάρχης, την επόμενη μέρα το κύρωσε. Λοιπόν, εδώ είναι ζωντανά. Δελτία τύπου. Πότε έφυγε το σχέδιο? Έφυγε τον 11ο του 29-28, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορώ να το βρω. 29-11 του 18. Και κυρώθηκε τον Αύγουστο, δηλαδή 9 μήνες μετά. Σε αυτό το διάστημα, εδώ είναι ο κύριος Προκοπίου, έκανε και ταξίδια για να δώσει εξηγήσεις, για να δώσει διευκρινήσεις. Κύριε Προκοπίου, σας παρακαλώ, επιβεβαιώστε με σε αυτό που λέω. Και έχουμε την κύρωση. Δεν κατάλαβα τώρα, κάποιος από εδώ είπε, το πήρε λέει το βράδυ ο Περιφερειάρχης, το πρόλαβε να το διαβάσει και την άλλη μέρα το υπέγραψε. Τάσο, εσύ το πες. Δεν επιτρέπεται από σένα, δεν το περίμενα. Στο λέω καθαρά δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι... Να σου... Ναι, μα ναι, αλλά εδώ τα στοιχεία δεν είναι συγκεκριμένα που λέω. Σας παρακαλώ. Τώρα, κύριε Γαζή. Ας τα έσω. Και στα σοβαρά αν ήσουν περιφερειάρχης, σε ρωτάω. Εσύ που θα έβανε στην υπογραφή της κύρωσης, θα μελετούσε το σχέδιο? Κύριε Γαζή. Άλλο λέω και δεν κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
Λέω, εσύ θα το μελετήσεις το σχέδιο. Ο δήμαρχος θα μελετήσει όταν θα έρθει η ώρα να το υπογράψει αντίστοιχες καταστάσεις. Όχι βέβαια, την υπογραφή του θα βάλει. Τώρα... Κύριε Γαζή, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, ζήτησες έκθεση. Και θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Εγώ ήμουν 5 χρόνια δήμαρχος. Έγινε λαϊκή συνέλευση. Κάναμε δημοτικά συμβούλια. Κάναμε διάφορα. Οι μοναδικοί που με επισκέφθηκαν, και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πω ψέματα, ήταν ελάχιστοι, μεμονωμένοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ήθελαν να συζητήσουν το προσωπικό πρόβλημα που τους δημιουργούσε ή δεν τους δημιουργούσε το σχέδιο. Και αυτό είναι ένα ερώτημά μου. Κύριε Δρακοντοίδη, ολοκληρώστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, στη δευτερολογία μου θα πω μια κουβεντούλα. Θα πω δηλαδή λιγότερο από το χρόνο μου, αν χρειαστεί να δευτερολογήσω. Επομένως, θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους και κυρίως στους πολίτες του Ιδρύου να καταλάβουν ότι εμείς και τη βούληση είχαμε και το αποδείξαμε, επαναλαμβάνω, όμως το λέω ευθέως, αδιαστήκαμε. Και αδιαστήκαμε από την υπηρεσία. Και έχει αδιαστεί και όλο τον Ιδρύο από την υπηρεσία. Και επαναλαμβάνω, δεν φωτογραφίζω τον Προκοπίου. Είμαι σαφής νομίζω. Ποιος σαφής δεν γίνεται. Τώρα κύριε Σολδάτε, άστο τώρα. Γιατί άκουσα και αυτός που είπες τώρα, αλλά δεν θέλω να τα απαντήσω. Θα βρω άλλη ευκαιρία να τα απαντήσω, γιατί δεν αφήνω τίποτα να πες κάτω. Εντάξει, να πεις ό,τι θέλεις. Κύριε... Επομένως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Πάω στο διατάφτα και τελειώνω. Βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Γιατί κατά τη γνώμη μου, αν πάει στο δικαστήριο που έχει μια πορεία, δεν έχει σημασία αν το δικαστήριο ολοκληρωθεί σε 3, 4 ή 5 χρόνια, γκρεμίζεται. Νομίζω όμως θα συμβεί κάτι άλλο. Πιο πριν, οπότε δεν θα χρειαστεί η δικαστική απόφαση. Ότι αυτή η απόφαση, εδώ, η γνωμοδότηση, αυτή, το θέμα έτσι όπως γίνεται, εισηγείται η υπηρεσία, θα πάει στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, η απόφαση, θα πάει στο Υπουργείο. Νομίζω εδώ εκεί θα μείνει, στο συρτάρι. Δεν θα προχωρήσει δηλαδή. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το μεν δικαστήριο, οι πιθανότητες, εμείς είχαμε και επαφές και με άλλους νομικούς, σεβόμενοι φυσικά και τις απόψεις που ακούσαμε και εδώ, η εκτίμηση είναι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος από τα δικαστήρια, μπορεί για να και να σου ακυρώσουν ή να μην σου ακυρώσουν κάτι, η εκτίμηση είναι ότι θα εκπέσει εκ του τυπικού αυτού λόγου. Δεν αναφέρομαι τώρα στην ουσία και στα όσα τέθηκαν, έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, εξαιτίας αυτού του τυπικού, αν θέλετε, λόγου, και το Υπουργείο, η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα το προχωρήσει. Θα το πάρει το χαρτί και θα τα αφήσει εκεί και κάθεται να το κοιτάει. Το ζήτημα είναι ότι εδώ τέθηκαν όμως και άλλα θέματα. Καθυστερημένα, εγώ το λέω ευθέως ότι τέθηκαν καθυστερημένα. Ποτέ δεν τέθηκαν είτε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ είναι ο Ζουρυδάκης, ζωντανός. Ποιος άλλος ήταν στο Συμβούλιο τα προηγούμενα, δεν λέω τους δικούς μου, λέω κάποιον από την μεριά της τότε αντιπολίτευσης. Ρε Βικέντη, σε ξέχασα σήμερα. Είσαι άλαλος, δεν έχεις πει μια λέξη. Κύριε Δρακοντοίδη, ολοκληρώστε στα 10 λεπτά. Λέω λοιπόν, θα υπάρχει και κατάληξη. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Πάντα υπάρχει κατάληξη. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και πραγματικά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο χοντρό πρόβλημα που δημιουργείται, που μπορεί όμως να λυθεί, είναι το ζήτημα των προσκυρώσεων. Δηλαδή το ότι προσκυρώνονται κομμάτια κοινοχρήστων χώρων στους όποιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πρέπει να τα αποζημιώσουν, και αυτοί είναι αρκετοί. Φυσικά δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν ξέρουμε πόσοι. Αλλά η εκτίμηση είναι ότι είναι κάμποση, είναι αρκετοί. Και είπα ένα παράδειγμα για να δείξω και να πάω στην πρόταση ότι τούτη γνωμοδότηση να προχωρήσει. Όμως ταυτόχρονα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια πολιτική δέσμευση που θα την οριστικοποιήσει σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες της σε επόμενη συνεδρίαση, και η οποία πολιτική δέσμευση θα είναι ότι για όλα αυτά
και για άλλα ενδεχομένως που μπορούν να προκύψουν στην πορεία, που ακούστηκαν, αν όχι για όλα, για κάποια από αυτά, να ζητήσει, εφόσον πολύ ελάχιστες οι πιθανότητες, προχωρήσει το σχέδιο, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο, να ζητήσει αμέσως και να είναι έτοιμο να πάει στη διαδικασία τροποποίησης. Και αναφέρομαι και στο κομμάτι το πολεοδομικό, το ρημοτομικό. Δεν αναφέρομαι σε τροποποίηση της πράξης εφαρμογής, αναφέρομαι και στην πολεοδομική μελέτη. Αυτή η βούληση επομένως που... Κύριε Δραγκονταϊδη, ολοκληρώστε λίγο. Έμπειροι άνθρωποι δεν πρέπει να με ρωτάτε. Σήμερα το θέμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είναι μεγάλο, είναι τρεις γραμμές. Είναι συγκεκριμένο. Επ' αυτού τοποθετούμαστε. Όχι επί όλων των άλλων που ακούστηκαν, έτσι, τα οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και μακάρι να ακουγόντουσαν παλιότερα, πιο πριν, ενώ παλιότερα, όταν ήμασταν στη διαδικασία. Εφόσον λοιπόν αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, λέω, και το θέμα μας είναι μόνο αυτό, πέρα από αυτό να έχουμε πολιτική απόφαση του Συμβουλίου που θα λέει ότι εφόσον τούτο προχωρήσει και προχωρήσει η διαδικασία 1%, 1/1000, όσο είναι, αμέσως ξεκινάει τη διαδικασία τροποποίησης με συγκεκριμένο πλαίσιο όμως. Όχι γενικώς να πάρει μια πολιτική απόφαση και να λέει θα κάνω τροποποίηση. Με συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, πλαίσιο του τι ακριβώς θα γίνει. Τροποποίηση σχεδίου, γνωρίζετε όλοι ότι φυσικά και μπορεί να γίνει. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Και μην αναρωτιέστε, φυσικά και μπορεί να γίνει. Προϋπόθεση φυσικά για να πας σε τροποποίηση είναι να έχεις και με τυπικούς όρους τούτο. Το υπάρχον. Αυτό εννοώ. Νομίζω ότι μια τέτοια πρόταση παίρνει υπόψη της και όλες τις ανησυχίες που εκπρόθεσμα, το ξαναλέω, γιατί εγώ τους κοιτάω όλους στα μάτια, όλους τους ξέρω. Αλλά έχω και παράπονα. Γιατί κανένας από αυτούς που τώρα μίλησαν και είπαν πολύ σωστά πράγματα για πολλά από αυτά τα ζητήματα, μπορώ να μην συμφωνώ σε όλα, αλλά είπαν πολύ σωστά πράγματα, δεν χτύπησε την πόρτα του Δημαρχείου. Κύριε, και το λέω δημόσια. Επομένως, εμάς αυτή είναι η πρότασή μας. Δηλαδή, θετικά σε τούτο και ταυτόχρονα πολιτική απόφαση του Συμβουλίου που θα την κάνει συγκεκριμένη για να ξεκινήσουν διαδικασίες τροποποίησης εφόσον αυτό οριστικοποιηθεί.